Γεια σας, έχω τη χαρά να είναι κοντά μου εδώ ο καθηγητής μας, ο ομότιμος καθηγητής μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Νικόλαος Λεγάκης. Θεωρώ ότι είναι μια φυσιογνωμία στον τόπο μας, ένας επιστήμονας πραγματικά έχει αφήσει και ακόμα συνεχίζει το έργο του. Έχω στα χέρια μου ένα εξαιρετικό βιβλίο που λέγεται «Τα μικρόβια και ο άνθρωπος». Κοιτάξτε πόσο μεγάλο βιβλίο είναι, πλούσιο και πολύ χρήσιμο για τους φοιτητές, για τους σπουδαστές, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για την επιστήμη, την ιατρική, την υγεία. Ευχαριστώ κύριε Λεγάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εκ των υστέρων, γιατί αυτό το βιβλίο το φέρατε στα χέρια μου, το δώσατε ο ίδιος με μία αφιέρωσή σας και ήρθε η στιγμή, γιατί σκεφτόμουν πώς θα μπορούσα πραγματικά να το αξιοποιήσω. Και να τώρα που ήρθε η στιγμή να αξιοποιηθεί από μόνο του, γιατί το καλεί η ανάγκη της εποχής. Τα μικρόβια λοιπόν και ο άνθρωπος. Εδώ μέσα είναι, όπως είπε και ο Ελίτης, αυτός ο κόσμος, ο μικρόκοσμος, ο μέγας, είναι ένας μέγας κόσμος με νοημοσύνη. Κάτι θέλουν να μας πούν οι ιοί και τα μικρόβια. Τι λέτε, καθηγητά μου? Έχετε δίκιο, έχετε. Τα μικρόβια βρίσκονται παντού. Χωρίς τα μικρόβια δεν υπάρχει ζωή. Όπως είχε πει ο Παστέρ παλιά, θεωρείται θεμελιωτής της μικροβιολογίας, διότι τα μικρόβια βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη, όπου υπάρχει έδαφος, ακόμα και στην έρημο της Σαχάρας βρίσκονται σπόροι μικροβίων, αναλαβείων μικροβίων. Βεβαίως βρίσκονται παντού σε όλο το βασίλειο, το φυτικό βασίλειο, και βρίσκονται βεβαίως και στον άνθρωπο. Έχει υπολογιστεί ότι ο αριθμός των μικροβίων είναι πάρα πολύ μεγάλος, μετά έρχονται τα φυτά και μετά έρχονται οι άνθρωποι. Ο οργανισμός απικύρεται από ένα πολύ μεγάλο αριθμό μικροβίων, τα οποία έχουν και την ιδιαιτερότητα να εκφράζονται πάρα πολύ, και έτσι έχει καθιερωθεί ο όρος ανθρώπινο μικροβίωμα, ο οποίος όρος εμπεριέχει το εξής γεγονός, ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα εκφράζει περίπου 20 με 30.000 γονίδια και εκφράζει περίπου το 3-5%, ενώ τα μικρόβια εκφράζουν περίπου το 95%. Τα μικρόβια θεωρούνται παλιά ότι αποτελούν 10 φορές ότι σε αριθμό βρίσκονται περίπου 10 φορές περισσότερα από τα δικά μας τα κύτταρα δευκαριωτικά. Βεβαίως με νεότερους υπολογισμούς λέγεται ότι τουλάχιστον είναι σε ίδιο αριθμό με τα ευκαιριωτικά δικά μας κύτταρα, τα οποία υπολογίζονται 10 στην 13η. Άρα λένε ότι και τα μικρόβια 10 στην 13η. Όμως, ότι εκφράζεται σε ποσοστό 95%, ενώ το ανθρώπινο γονιδίωμα εκφράζεται σε πολύ μικρότερο ποσοστό, 35%, σημαίνει ότι τα γονίδια τα οποία κυκλοφορούν στον ανθρώπινο οργανισμό είναι κατά 100 μέχρι 150 φορές περισσότερα από τα γονίδια των δικών μας κυττάρων. Εξού και όρος ανθρώπινο μικροβίωμα που εμπεριέχει τα γονίδια των δικών μας κυττάρων των ευκαριωτικών και τα γονίδια τα εκφραζόμενα των προκαριωτικών κυττάρων των μικροβίων. Καθηγητά μου, άρα είναι ένας μεγάλος στρατός και καμιά φορά σκεφτόμαστε τεράστιο στρατός. Και όμως ο άνθρωπος τουλάχιστον έχει δείξει στην ιστορία της ανθρωπότητας ότι έχει βρει τον τρόπο να επιβιώσει εκείνος έναντι των μικροβίων και των ιών, έτσι. Που σημαίνει και τώρα θέλω να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε φυσικά. Φοβόσαστε για κάτι? Φοβόσαστε για κάτι αυτή την εποχή? Όμως και τα μικρόβια έχουν βρει τον άνθρωπο να συμβιώνουν μαζί του. Δεν είναι δυνατόν μόνο ένας από τα δύο μέρη να μάθει και ο άλλος ο άλλος εταίρος να μην μάθει. Τότε είχαμε πόλεμο. Όμως η φυσιολογική αποκαλούμενη χλωρίδα που ασκείται στα μικρόβια που φυσιολογικά υπάρχουν στον οργανισμό μας, και όπως είπαμε είναι σε τεράστιο αριθμό και σε τεράστια έκφραση, λέει ακριβώς αυτό, ότι τα μικρόβια είναι προσαρμοσμένα στον ανθρώπινο οργανισμό
και δεν του προκαλούν βλάβη. Δεν του προκαλούν βλάβη. Ο μέσος οργανισμός τα χρειάζεται αυτά πάρα πολύ. Απέναντίας τα μικρόβια της φυσιολογικής φλωρίδας του οργανισμού έχουν τεράστια σημασία για την καλή υγεία του οργανισμού. Ξέρετε, σκέφτομαι ότι η ειρήνη θέλει δύναμη για να την αντέξεις. Τα μικρόβια φαίνεται ότι αυτό το έχουν κατανοήσει. Και εμείς οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να προσαρμοστούμε στις αλλαγές, στις συνθήκες, στο απρόσμενο, στο άγνωστο, στο ξαφνικό. Δηλαδή, έχουμε αποδειχθεί τελικά πολύ μικρότεροι των περιστάσεων. Το οποίο είχε πει ο γνωστός μας νομπελίστας και διάσημος ποιητής, ο Οδυσσέας Σελίτης, ότι ο μικρόκοσμος των μικροβίων, τον οποίο δεν μπορούμε να δούμε, και ο οποίος παίζει τεράστια σημασία για την υγεία του οργανισμού. Τώρα, σας ρώτησα κάτι που ήθελα να μου το απαντήσετε. Φοβόσαστε κάτι αυτή τη στιγμή? Είναι κάτι που σας φοβίζει? Ο Ιπποκράτης έλεγε ότι δεν μπορεί να είναι κανείς γιατρός ξέρει τον άνθρωπο καλά. Και θα προσέχεται κανείς στη σημερινή εποχή αν δεν ξέρει κανείς καλά και τα μικρόβια. Πολύ σοφό. Ωραία. Εσείς λοιπόν από την σκοπιά της επιστήμης και από την πορεία της ζωής σας της επιστημονικής μέχρι τώρα, πιστεύω ότι τα αγαπήσατε τα μικρόβια. Γι' αυτό και αυτό το βιβλίο, αυτό το πόνημα, το οποίο είναι εξαιρετικό. Τα αγαπήσατε, αλλά αυτή την αγάπη πώς μπορείτε να μας τη δώσετε, να την καταλάβουμε? Προσπάθησα απλώς να κάνω τη δουλειά μου ως καθηγητής που ήμουνα και με τους συναδέλφους μου. Αυτό το καθήκον είχα και αυτό έκανα. Άλλωστε η ζωή είναι προσφορά και αποδοχή και ακόμη τώρα είστε στις επάλξεις. Αυτή τη στιγμή είναι άλλοι διευθύνουν καθηγητές, άξιοι. Εγώ είμαι λίγο, παρακολουθώ βέβαια τα πράγματα έτσι πολύ στενά, αλλά άλλοι είναι στην ενεργό υπηρεσία. Εσείς τώρα είστε δάσκαλος πια. Εσείς είστε δάσκαλος, υπάρχει ωραιότερος ρόλος πλέον? Όπως δεν το πάρετε. Είπε κάποιος ότι τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν όταν γίνονται μεγάλα, που σημαίνει τότε και ο άνθρωπος πρέπει να δυναμώσει την προσπάθειά του. Τώρα λοιπόν, τι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε? Μπορεί να ξεπεράσει μεγάλα εμπόδια, γίνεται μεγάλος, αυτό σημαίνει ότι έχει δύναμη προσαρμογής. Αυτό από παλιά, από το Δαρβίνο. Έτσι, ότι έτσι. Πρέπει, όποιος για να επιβιώσει κανείς πρέπει να προσαρμοστεί. Ξαναρωτώ, γιατί έχω λόγο που σας ρωτώ. Φοβάστε κάτι? Τι θα είχατε να πείτε για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν φοβηθεί? Δεν μιλάμε στο ότι δεν φοβάμαι και κάνω αυτό που είναι το σωστό, αλλά για αυτόν που φοβάμαι και δεν ξέρω αν αυτό που κάνω είναι σωστό. Κοιτάξτε, όταν ένα μικρόβιο είναι προσαρμοσμένο να ζει στις νυχτερίδες, παραδείγματος χάρη, και από τις νυχτερίδες με κάποιο τρόπο έρθει στον άνθρωπο, έρθει σε ένα άλλο περιβάλλον. Η νυχτερίδα έχει τρομερό μεταβολισμό, εντονότερο μεταβολισμό, γι' αυτό έχουν και πάρα πολλές μεταλλαγές στα μικρόβια. Μία από αυτές τις μεταλλαγές κατέστησε τον ιό αυτό, ας πούμε, αν αναφέρει στον κορονοϊό, το SARS-CoV-2, ικανό να προκαλεί λοιμώξεις στον άνθρωπο και όχι μόνο, να έχει μία τρομερή μεταδοτικότητα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που ένας καινούριος μικροοργανισμός έρθει σε επαφή με το μεγάλο οργανισμό, με εμάς συγκεκριμένα, βρίσκεται σε ένα άλλο περιβάλλον. Σε ένα άλλο περιβάλλον και θέλει να επιβιώσει. Μετακομίζει δηλαδή κάπου που είναι άγνωστο και για εκείνο. Αρχίζει βεβαίως. Ένα εχθρικό περιβάλλον για αυτόν. Θέλει να επιβιώσει. Και εκεί αρχίζει βεβαίως ως εχθρό το βλέπει και ο μεγάλο οργανισμός, η άμυνα του μεγάλου οργανισμού. Και αρχίζει μία μάχη μεταξύ του μικροβίου του μεγάλου οργανισμού. Όσο αδύνατος είναι ο μεγάλος οργανισμός, αν θέλουμε σε ευπαθείς ομάδα, η μάχη αυτή καμιά φορά είναι εις βάρος του και εις όφελος του μικροοργανισμού. Εις όφελος βεβαίως είναι ένας λόγος
σε εισαγωγή, γιατί ο μικροοργανισμός για να επιβιώσει και αυτός θέλει την επιβίωση του ανθρώπου στον οποίο έχει επιτεθεί. Εάν έχουμε θύμα το μεγαλοοργανισμό στον οποίο έχει επιτεθεί ο μικροοργανισμός, και ο μικροοργανισμός μετά θα χαθεί. Για να... Αυτό θέλει. Όμως δεν γίνεται πάντα αυτό το οποίο θέλει ο ένας ή ο άλλος. Σωστά. Γενικά οι ευπαθείς ομάδες αντιδρούν πολύ πιο άσχημα και τα αποτελέσματα του πολέμου μεταξύ του μικροβίου, του ιού συγκεκριμένα εδώ, και της άμυνας του μεγάλου οργανισμού αποβαίνουν πολλές φορές εις βάρος. Άρα, καθηγητά μου, αν το καταλαβαίνει το δικό μου μικρό μυαλό, έτσι όπως θα σας το πω, έχω την αίσθηση ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα πρέπει να το δυναμώνουμε. Δεν μιλάω για κάποιους ανθρώπους που έχουν χρόνιες παθήσεις κτλ. Μιλάω για τον περισσότερο πληθυσμό που είναι υγιής. Όμως, για να είναι πραγματικά υγιής ένας άνθρωπος, ήδη και με τη βοήθεια της παιδείας μας, θα έπρεπε να ξέρουμε να τρώμε σωστά, να σκεφτόμαστε όμορφα, να είμαστε καλοί άνθρωποι, να γυμναζόμαστε, να ταΐζουμε και τον ψυχικό μας κόσμο και τον πνευματικό μας κόσμο και όλα αυτά που είναι η δύναμη του ανοσοποιητικού μας, ο ιός θα μας έβρισκε όχι εύκολους και εύκαμπτους και ευαίσθητους και ευάλωτους. Έτσι δεν είναι, αν τα είχαμε προστατέψει όλα αυτά. Πολύ σωστά τα λέτε. Είναι μεγάλο θέμα, βέβαια, όταν αναφέρεται κανείς στην υγεία και λέμε ότι ο τάδε είναι υγιής. Όταν αναφέρεται σε αυτό, γιατί όπως θα λέτε και εσείς, είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Όπως θα λέτε, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και η ψυχική σφαίρα έχει τεράστια σημασία και η σωματική σφαίρα έχει τεράστια σημασία. Δηλαδή, η υγιεινή διατροφή, η υγιεινή διαβίωση με άλλα λόγια και οπωσδήποτε η καλή ψυχική υγεία του οργανισμού πρέπει να παίζει τεράστιο ρόλο. Είναι γνωστό ότι όταν το ανοσιακό σύστημα δεν είναι σε καλή κατάσταση, επηρεασμένο από διάφορους παράγοντες, τότε η αντίδρασή του δεν είναι αυτή η ίδια όπως σημαίνει σε άλλα άτομα υγιή κατά τα άλλα. Πριν τον κορονοϊό, καθηγητά μου, ήδη επιστημονικές έρευνες συνέχεια μας λέγανε ότι ο τρόπος της ζωής είναι που δημιουργεί καρκίνο. Και δεν εννοώ καρκίνο μόνο του σώματος. Και καρκίνο της ψυχής, δηλαδή διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις και ψυχιατρικές που προκύπτουν από όλα αυτά ή θα προκύψουν στο μέλλον. Νοητική απραξία και τόσα άλλα. Ο τρόπος της ζωής, λοιπόν. Και πολύ μεγάλη σχέση τώρα μετά τον κορονοϊό έδωσαν πάλι οι επιστήμονες στη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, με τη γη μας. Σε όλες τις αρρώσεις, για τις ασθένειες, για την καλή υγεία του οργανισμού, έχει μεγάλη σημασία και η γενετική υποδομή, όπως λέμε. Ποια γονίδια έχουμε, πώς εκφράζονται κτλ. Όμως και το περιβάλλον έχει τεράστια σημασία. Και το περιβάλλον, τόσο και για τις ψυχικές νόσους και για τις σωματικές νόσους, έχει σημασία το περιβάλλον. Όταν δεν λέμε περιβάλλον, βεβαίως η διατροφή αποτελεί ένα παράγοντα του περιβάλλοντος, τεράστια σημασία, και οι ψυχογενείς παράγοντες παίζουν τεράστιο ρόλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Μέσα σε αυτό το υπέροχο βιβλίο σας, «Τα μικρόβια και ο άνθρωπος», αναπτύσσετε πάρα πολλά θέματα. Έτσι, από τα αγαπημένα σας θέματα, θέλετε να μας πείτε ποια ήτανε που αναφέρονται στο βιβλίο? Κοιτάξτε, βασικά στο βιβλίο θέλουμε να απομυθοποιήσουμε τα μικρόβια, με την έννοια ότι πάρα πολλές φορές, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της υγείας της καλής της δικιάς μας. Mm-hmm. Και γι' αυτό πολλοί συνάδελφοι και δικαίως ομιλούν ότι πρέπει τα όπλα τα οποία έχουμε κατά των μικροβίων, τα αποκαλούμε αντιβιωτικά,
να δίνεται όταν πρέπει, εκεί που πρέπει και για όσο χρόνο πρέπει. Διότι τα αντιβιωτικά τα οποία δίνονται, ναι, με χτυπούν το στόχο. Δηλαδή, ένα μικροοργανισμό ο οποίος προκαλεί μια δεδομένη λίμωξη, αλλά επιτίθεται και στα καλά μικρόβια, σε διάφορες οργανισμού, και όταν η φυσιολογική χλωρίδα διαταραχθεί, τότε έχουμε διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος παίρνει πολλά αντιβιωτικά τα τελευταία χρόνια? Την αρμονία του ανθρώπου με τη φυσιολογική του χλωρίδα δεν πρέπει να τη χαλάσει κανείς. Για να μην τη χαλάσει, πρέπει να αγαπάει τον εαυτό του, να τον φροντίζει όπως είπαμε προηγουμένως, ναι, και να μην έχει φόβο μέσα του για το άγνωστο, για το θάνατο ίσως, για την αρρώστια. Ναι. Γιατί ο φόβος, καθηγητά μου, εγώ το λέω ότι είναι σαν τη γραμματέα που θα πρέπει, σου κλείνει το επόμενο ραντεβού και ό,τι φοβάσαι θα το συναντήσεις μπροστά σου. Δίκιο έχετε. Αυτό που θα ρωτήσω είναι ότι λέγεται ότι να ξεχωρίσει κανείς τη διατροφή. Πραγματικά, για να πάρουμε ένα άτομο το οποίο τρώει πολλά λίπη, πολλά κρέατα κτλ., δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει από μικρόβια, από τα μικρόβια. Διότι όταν τρώει κανείς πολλά λίπη, διάφορες ουσίες έρχονται στο έντερο, εκεί βιομετατρέπονται με τη δράση των μικροβίων σε καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες απορροφώνται, και έχει αποδειχθεί ότι τέτοιου είδους διατροφή συνδέεται με κακοήθεις νεοπλασίες του εντέρου κτλ. Και άλλο περιεχόμενο. Ακούσατε ότι, μάλλον είδατε οδηγίες που δόθηκαν για το πώς να πλένουμε τα φρούτα μας, τα λαχανικά μας, πώς να προστατευόμαστε από τα μικρόβια που... συμφωνείτε σε όλα αυτά? Έχετε κάτι να προσθέσετε? Διαφωνείτε σε κάτι? Όχι, δεν διαφωνώ με αυτό. Διαφωνώ. Δηλαδή, κανονικά πρέπει τα φρούτα τα οποία είναι ντομάτες, φρούτα κτλ., θα πρέπει να πλένονται πολύ καλά και μάλιστα με σαπούνι. Μάλιστα. Είναι όλα τα φρούτα και τα προϊόντα, τα φυτικά, έχουν στην επιφάνειά τους τα περισσότερα από αυτά μια κολλώδη ουσία που μπορεί να κολλήσει διάφορα μικρόβια και τα οποία μπορεί να προκαλέσει λίμωξη στον άνθρωπο. Βεβαίως υπάρχει, όπως ξέρετε, το αξίωμα ότι όλοι οι μικροοργανισμοί έχουν ένα τροπισμό. Δηλαδή, τα μικρόβια τα οποία προκαλούν αρρώστιες στα φυτά, πολλές φορές και βρίσκονται στα φρούτα, στη φλούδα, στο εξωτερικό των φρούτων, πρέπει αυτά να πλένονται και με σαπούνι καλύτερα, γιατί καμιά φορά υπάρχει κολλώδης ουσία και υπάρχουν μικρόβια προσκεκολλημένα πάνω. Και όταν τα φάει κανείς χωρίς να τα πληθεί, παίρνει αρκετά μικρόβια. Εννοείται να τα πλένουμε πριν τα βάλουμε στο ψυγείο μας ή όταν είναι η ώρα να τα φάμε? Λέγεται ότι θα τα πλένετε μετά το ψυγείο. Γιατί αν τα πλύνετε νωρίτερα από το ψυγείο, τότε υπάρχει μια αφυδάτωση. Ναι, αυτό θέλαμε να μας διευκρινίσετε. Λέγεται, ναι. Τα ξέρετε. Ωραία. Ναι. Άρα, αυτή τη στιγμή, με αυτό που ζούμε, με τον κορονοϊό, εσείς τι πιστεύετε, ότι θα μπορέσουμε να συμφιλειωθούμε μαζί του χωρίς να μας κάνει κακό, χωρίς να του κάνουμε κακό και χωρίς να πριν προλάβει η επιστημονική κοινότητα να βρει το εμβόλιο ή κάποια φαρμακευτική αγωγή? Κοιτάξτε, η απάντηση μου σε αυτό είναι η εξής, ότι εύχομαι και προσεύχομαι να γίνει κάποια αλλαγή στον ιό, να μην ασκεί παθογόνο δράση στον άνθρωπο και να συμφιλειωθεί το δυνατόν γρηγορότερα μαζί του. Δεν με ενδιαφέρει να μεταδίδεται, με ενδιαφέρει να χαθεί η παθογόνος ιδιότητα. Να μην σκοτώνει. Στην ερώτησή σας λοιπόν δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ ακούω τους επιδημιολόγους και έχουν σύμφωνα με διάφορα μοντέλα. Απλώς θέλω να σας πω ότι εχθές διάβασα σε ένα περιοδικό διεθνούς προβολής ότι ναι, τώρα στην Αμερική αρχίζουν μελέτες ούτως ώστε σε ένα πολύ μεγάλο του πληθυσμού που δεν έχει νοσήσει να γίνει μελέτη ύπαρξης ανίχνευσης των αντισωμάτων έναντι του κοροναϊού για να αποδειχθεί το ποσοστό του πληθυσμού που έχει μολυθεί από τον ιό και δεν έχει νοσήσει. Αυτό έχει τεράστια σημασία για την επιδημιολογία της νόσου. Οπότε τα τεστ
θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα τελευταία έχουν κατασκευαστεί συστήματα αντιδραστηρίων τα οποία μπορεί κανείς να ανοιχνεύσει ποσοτικά τα αντισώματα εναντί του κορονοϊού και νομίζω ότι ήδη πρέπει να έχουν αρχίσει οι μελέτες στην Αμερική σε αυτό αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου. Προς το παρόν, κατά τη γνώμη σας, είναι άγια η απόφαση να μένουμε στο σπίτι μας. Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή και αυτό που έχω να πω είναι ότι τα μέλη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμών είναι γνωστά έτσι για την τεχνογνωσία που έχουν και την επιστημοσύνη την οποία έχουν. Εγώ τους ακούω έτσι με σεβασμό θα έλεγα και νομίζω ότι όσα γίνονται καλώς γίνονται. Αν σας έλεγα τι οραματίζεστε, τι ονειρεύεστε, τι νόημα έχετε δώσει στην δική σας ποιότητα ζωής όσο αφορά τη μικροβιολογία για το μέλλον, τι θα θέλατε η μικροβιολογία στο μέλλον να ανακαλύψει, να αποκαλύψει, να προσφέρει? Η μικροβιολογία στο μέλλον να γίνει απόλυτα κατανοητή από μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού για να κατανοηθεί απόλυτα ο ρόλος της ζωής του ανθρώπου. Και όταν κατανοηθεί απόλυτα νομίζω όλα θα είναι καλύτερα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έτσι που παρακολουθείτε λίγο και τις έρευνες που γίνονται, είμαστε σε καλό δρόμο, δηλαδή έχουμε τα μέσα και τον τρόπο να προάγουμε την έρευνα. Κοιτάξτε, η τεχνολογία της επικοινωνίας έχει αναπτυχθεί τρομερά αυτή τη στιγμή και ό,τι είναι γνωστό σε οποιαδήποτε άλλη αναπτυγμένη χώρα του κόσμου είναι γνωστό και στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες επιστήμονες είναι τρομερά ενημερωμένοι και παρακολουθούν λεπτό με λεπτό, μπόταμο που λένε στα γαλλικά, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Και οπωσδήποτε είναι ικανοί και έχουμε πολύ καλά εργαστήρια για να χρησιμοποιήσουν, να μετέθουν οποιασδήποτε μελέτη απαιτηθεί για να κατανοηθεί, για να γίνει έτσι, να υλοποιηθεί οποιαδήποτε μεταβολή υπάρχει στην επιδημιολογία των ιών. Θεωρείτε, καθηγητά μου, και να κλείσουμε με αυτό, παρόλο ότι είσαστε μια πηγή γνώσης και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Θεωρείτε ότι αυτή την ιστορική στιγμή που ζούμε, με αυτή την εμπειρία και το βίωμα που περνάμε, θεωρείτε ότι θα αλλάξει η ζωή μας με την έννοια ο άνθρωπος θα έχει τη δυνατότητα να αυτοπαρατηρήσει πράγματα που δεν έκανε καλά, να τα διορθώσει? Γιατί θα θυμηθώ ότι όταν σφίγγει η ζωή, καλό είναι να χορέψεις σαν το Ζορμπά. Αυτό που λέτε νομίζω ότι θα γίνει. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει ορισμένα εμπόδια, οπωσδήποτε θα γίνει πιο δυνατός. Mm-hmm. Υπάρχει. Όμως αυτό πρέπει να γίνει και παγκόσμια. Τους αντίστοιχους πρέπει να τους βοηθήσουμε ιδιαίτερα ψυχικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά τους. Οι δυνατοί προχωρούν και οπωσδήποτε θα είναι, η ζωή θα είναι καλύτερη. Δεν υπάρχει αυτή η βολία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, η καθηγητά μου. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, αλλά για μένα ήταν τιμή η κουβέντα μαζί σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.